Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βουκουρέστι με ελληνικό τουριστικό λεωφορείο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας 50χρονος και 23 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως φαίνεται, ο οδηγός δεν υπολόγισε το ύψος σιδερένιας προειδοποιητικής αψίδας που βρισκόταν πριν από υπόγεια διάβαση και έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα η αψίδα να πέσει στην οροφή του λεωφορείου και να τη συνθλίψει. Where are you from? Please. Are you okay? You are okay? Σε τραγωδία μετατράπηκε η χριστουγεννιάτικη εκδρομή στο Βουκουρέστι για 47 Έλληνες τουρίστες. How many people there are in the bus, do you know? Full bus. Το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οι 47 Έλληνες προσέκρουσε σε μεταλλική προειδοποιητική μπάρα για το όριο ύψους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή πάνω στους επιβάτες. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ένας άνδρας 40 έως 50 ετών έχασε τη ζωή του. Μια γυναίκα περίπου 30 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ δύο ακόμη επιβάτες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Κάθε πατσέντου που καραφούσαν στο καρδιάξαν και κάθε σωστάρια λουί, αμώς δεκαράτ δεξέντα. Και μα αβέμουν πατσέντου εντουβάτ, τότε λα φλωριάστε, καρ' είστε εντροσταρεκρή. Η μεταλλική μπάρα συνέθλιψε την οροφή του λεωφορείου, παγιδεύοντας από κάτω τους επιβάτες. Συνολικά 24 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Άλλοι με ελαφρά τραύματα και άλλοι με κρίσεις πανικού. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά, τα οποία όμως είναι καλά στην υγεία τους. Όσοι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική στο ξενοδοχείο τους. Είναι ένα τουριστικό λεωφορείο που ξεκίνησε χθες το βράδυ από Βόλο, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, με Έλληνες επισκέπτες που θα περνούσαν τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Βουκουρέστι, θα αναχωρούσαν από εδώ τη Δευτέρα. Φτάσανε σήμερα το πρωί. Το περιστατικό συνέβη στην κεντρικότερη πλατεία του Βουκουρεστίου, όταν το λεωφορείο επιχείρησε να εισέλθει σε υπόγεια σύραγγα. Σε βίντεο από το σημείο που ανήρθε ο οδηγός μόλις χθες, φαίνεται ξεκάθαρα πως 50 μέτρα πριν τη συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή υπήρχε μία ακόμη προειδοποιητική σήμανση από την οποία κρέμονται μεταλλικές αλυσίδες. Όταν ένα ψηλό όχημα περάσει από κάτω και χτυπήσει τις αλυσίδες, σημαίνει ότι δεν χωράει να περάσει κάτω από την προειδοποιητική αψίδα πριν τη σύραγγα. Αυτό είναι το σημείο του δυστυχήματος. Είναι εμφανές πως στην αψίδα πριν από το τούνελ υπάρχει πινακίδα που προειδοποιεί πως το ύψος είναι 3,5 μέτρα. Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι για ποιο λόγο ο οδηγός αγνόησε τη σήμανση πριν αλλά και σε αυτό το σημείο. Ο οδηγός φαίνεται πως οδηγούσε με περίπου 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ βγήκε αρνητικός στο τεστ αλκοόλ και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός είπε ότι ακολούθησε αυτή τη διαδρομή προς το παλάτι του Κοινοβουλίου, όπου ήταν ο προορισμός τους, γιατί ήταν οι συντομότεροι. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, επειδή το έχω περπατήσει πάρα πολλές φορές, είναι ένα τούνελ το οποίο δεν ξέρω ακριβώς και απορώ πως έφτασε το λεωφορείο να είναι χτυπημένο από πάνω προς τα κάτω. Στη Λάρισα, αστυνομικοί πήγαν στα γραφεία του ταξιδιωτικού πρακτορείου και παρέλαβαν τον κατάλογο με τα στοιχεία των επιβατών. Εδώ στο πρακτορείο όπου μίσθωσε το λεωφορείο από το Βόλο, είναι πολλοί αυτοί οι συγγενείς οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο για να μάθουν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να δώσουν οι έρευνες των ρουμανικών αρχών. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πάντως, στο σημείο σημειώνονται συνεχώς ατυχήματα.